Να πω μια καλημέρα στον κύριο Θάνο Τζίμερο. Κύριε Τζίμερο, τι θέλετε τώρα, 99,05% το σταλινικό, συγγνώμη, το τσιπρέικο ποσοστό. Γιατί γελάτε. Καλημέρα κύριε Αποστολίδη. Καλημέρα. Ο άλλος ήταν ο κανένας. Ναι, ο 0,95 ήταν. Ο 0,5. Ξέρετε, πέρα από το κωμικό του πράγματος, τίθεται ένα άλλο θέμα που εγώ το καταδεικνύω χρόνια τώρα. Του πώς λειτουργούν τα κόμματα στο εσωτερικό τους. Και το ποια νομοθεσία υπάρχει, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας των κομμάτων. Θα εκπλαγείτε αν ακούσετε ότι αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Τα κόμματα θεωρούνται από το νομικό μας σύστημα sui generis σχηματισμοί, δηλαδή ιδιότυπα πράγματα, και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Για να ιδρύσει κάποιος κόμμα δεν υπάρχει διαδικασία. Τα κόμματα ιδρύονται, ας πούμε, ως αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Δεν θα έπρεπε. Δεν υπάρχει επίσης νόμος ο οποίος να ελέγχει τι γίνεται στο εσωτερικό των κομμάτων, διότι θα μπορούσε κάποιος να υπεξηρεί, ας πούμε, τις οικονομικές ενισχύσεις που δίνουν τα μέλη του κόμματος ή κάποιος φίλος για τις προόδους, ας πούμε, τις κομματικές. Υπάρχει ένα βιβλίο του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του Μπότσαρη, ο οποίος περιγράφει πώς εκείνα τα χρόνια το ΠΑΚ και ο Ανδρέας και η παρέα του Ζοχαντζόπουλου στην Γερμανία βάζαν χέρι στις εισφορές πολλών μελών για τον αντιδικτατορικό αγώνα. Τι λέτε τώρα, κάναν τέτοια πράγματα στο ΠΑΚ, αν είναι δυνατόν. Το είδατε. Το ίδιο ισχύει και για τα κόμματα τα σημερινά στην Ελλάδα, τα οποία, ξαναλέω, δεν ελέγχονται. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Για τον πρόεδρο ενός κόμματος δεν θα έπρεπε να ψηφίζουν μόνο οι έχοντες δικαίωμα να ψηφίσουν σε εκλογές, δηλαδή όσοι έχουν ελληνική υπηκότητα. Για τον Τσίπρα χθες ψήφισαν και μετανάστες. Είναι έγκυρη αυτή η ψήφος? Δηλαδή ελέγχει κάποιος αν αυτός που πάει να ψηφίσει τον πρόεδρο ενός κόμματος είναι Έλληνας υπήκος? Αυτό έχει μεγάλη επίπτωση, ας πούμε, και θα μπορούσε να είναι μείζον θέμα εάν ήταν δύο υποψήφοι. Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι και ένα πολιτικό μήνυμα που περιέχεται σε αυτό, που είναι ένα κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ που θεωρεί πως οι μετανάστες πρέπει να είναι ισότιμοι. Προσέξτε, η λειτουργία των κομμάτων δεν είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, είναι ουσιαστικού. Ας πούμε ότι έχουμε ένα κόμμα στο οποίο ένας υποψήφιος λέει ότι εγώ θα ανοίξω τα σύνορα να μπαίνουν οι πάντες. Και ο άλλος λέει εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Εάν για τις εκλογές, τις εσωκομματικές, δίνεται η δυνατότητα στους πάντες να ψηφίσουν, δεν είναι προφανές ότι τον πρώτο θα τον στηρίξουν πολλοί που θα ωφεληθούν από τις, ας πούμε, υποτιθέμενες αλλαγές που θα κάνει αν πάρει την εξουσία? Δεν θα πρέπει. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να ψηφίζουν όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου. Επίσης, τι θα πει 15 χρονών? Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να σοβαρευτούμε και να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε έναν 15χρονο, 16χρονο, 17χρονο. Θυμάστε το παλαϊκό αίτημα ψήφο στα 18, έτσι. Τώρα τι, το αλλάξαμε δηλαδή, θα φωνάζουμε για ψήφο στα 15, 15, μετά στα 12, δεν ξέρω, σε λίγο μπορεί να ψηφίζουν και από τον νηπιαγωγείο. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν το νομικό μας σύστημα λέει ότι δεν μπορεί κάποιος να οδηγεί αυτοκίνητο, ας πούμε, εντάξει, ή δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτικά δικαιώματα, ή όταν, ξέρω εγώ, έχει μια παραβατική συμπεριφορά, το αναγνωρίζεται το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, που σημαίνει ότι το μυαλό δεν έχει πήξει ακόμα, ότι ο άνθρωπος δεν ελέγχει τόσο πολύ τη συμπεριφορά του κτλ. Δεν μπορεί από τη μια να θεωρούμε ότι για να αγοράσει ένα ακίνητο πρέπει να είναι με τον κηδεμόνα του, ενώ για να πάει να ψηφίσει μπορεί να το κάνει μόνο στο 15 χρονών. Δηλαδή, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά δείχνουν ακριβώς την λαϊκιστική αντίληψη ως προς τον χειρισμό των νέων. Επειδή οι νέοι έχουν ακόμα μία σαφή εικόνα του κόσμου και νομίζουν ότι η δικαιοσύνη μπορεί να επιβληθεί με ένα νόμο και ένα άρθρο, ρέπουν προς την αριστερά. Γιατί η αριστερά έχει μια απλοϊκή αφήγηση του κόσμου. Ας πούμε, φταίνει πλούσιοι, θα τους πάρουμε τα λεφτά, θα τα μοιράσουμε στους φτωχούς, όλα καλά πλέον. Δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Όπως επίσης θα έπρεπε να. Ναι, αλλά τώρα με συγχωρείτε, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει το πώς θα κάνει τις εσωκομματικές διεργασίες του ένα κόμμα? Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί. Με συγχωρείτε. Δεν μπορεί ένα κόμμα που θέλει να περάσει και τα πολιτικά μηνύματα που λέει η φιλοσοφία του, η πολιτική φιλοσοφία την οποία διακινεί, δεν μπορεί να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αναδεικνύεται η πολιτική του ηγεσία? Όχι, κατά την άποψή μου όχι. Όχι, λέτε. Όχι, βεβαίως. Διότι για να πάρει μέρος στις εκλογές,
θα πρέπει να ακολουθήσει έναν μηχανισμό που θα έπρεπε να υπαγορεύεται από ένα νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Ας πούμε ένας νόμος που θα έλεγε ότι ψηφίζουν για την ανάδειξη προέδρου σε ένα κόμμα μόνο οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα. Όχι πάντες. Αυτή είναι η άποψή μου. Διότι θεωρώ πολύ σημαντικό το να διεκδικεί κάποιος την πρωθυπουργία και να έχει αναδειχθεί με διαδικασίες, ας πούμε, οι οποίες να μην είναι τόσο εντάξει, να το πω κομψά. Επίσης, πώς διαχειρίζεται τα οικονομικά του. Ας πούμε, έριξα μια ματιά στους ισολογισμούς των κομμάτων που συμμετέχουν στο Κινάλ, του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΙΑΣ, του ΔΥΣΥ. Βλέπω ότι έχουν τεράστια έξοδα, μολονότι δεν έχουν καμία διαδικασία, καμία λειτουργία, ας πούμε. Ότι έχουν απαιτήσεις. Τι θα πει απαιτήσεις? Απαιτήσεις έχει μια επιχείρηση όταν έχει πουλήσει προϊόντα ή υπηρεσίες και δεν έχει εισπράξει τα χρήματα. Τι, έχουν ανελαστικές δαπάνες δηλαδή για τη λειτουργία τους, δεν κατάλαβα. Βεβαίως. Πληρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες κάθε χρόνο για προσωπικό. Τι να το κάνει το προσωπικό, το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, ή το ΔΥΣΥ, εφόσον είχε ενταχθεί στο Κινάλ. Δηλαδή αυτά όλα θα έπρεπε να διέπονται από πιο αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας. Και ένα πράγμα το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ένα κόμμα χρεοκοπημένο δεν μπορεί να διεκδικεί την έξοδο της χώρας, το να πρωτοστατήσει, ας πούμε, στην έξοδο της χώρας από τη χρεοκοπία. Διότι κάθε χρόνο τα δάνεια των κομμάτων, οι τόκοι μόνο, συμβάλλουν κατά 30 εκατομμύρια. Καλά, εδώ δεν θυμάστε που ο Θεοδωράκης, όταν διαλύθηκε το ποτάμι, ήθελε να επιστρέψει την κρατική επιχορήγηση και του έλεγαν πως δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία για να επιστρέψει τα χρήματα στη Βουλή. Και έκαναν διάφορες αλχημίες για να το πετύχουν. Και μπράβο του. Ναι, είναι στα θετικά. Πάρα πολλά αρνητικά, εν πάση περιπτώσει, έκανε το ποτάμι, αλλά αυτό είναι στα θετικά. Διότι σου λέει, πήρα αυτά τα χρήματα και τελικά νομίζω ότι τα έδωσε στο πανεπιστήμιο για κάποια δωρεά. Είναι φλού όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ λέω το στοιχειώδες. Όταν λέει ένας πρόεδρος κόμματος ότι ρύθμισα τα χρέη ή θα ρυθμίσω τα χρέη, θα πρέπει να μας πει και τον τρόπο. Γιατί το ρυθμίζω είναι ένα ρήμα το οποίο κάποιος μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ότι δεν ισχύει όταν έχεις χρέη, ας πούμε, 340 εκατομμύρια, τα ετήσια έσοδά σου από τον προϋπολογισμό ως κομματική ενίσχυση είναι 1 εκατομμύριο και οι τόκοι μόνο αυτών των χρεών είναι 10 εκατομμύρια, τουλάχιστον, για να μην πω παραπάνω. Γιατί βλέπουμε ότι τα χρέη του ΠΑΣΟΚ αυξάνονται κατά 25 περίπου εκατομμύρια το χρόνο λόγω τόκων. Άρα πρέπει να έχεις, είναι απλό να το σκεφτεί και ένα μικρό παιδί, πρέπει να έχεις περισσότερα έσοδα από αυτά που οφείλεις σε τόκους, σε ετήσιους τόκους, για να μπορείς να ρυθμίσεις. Αλλιώς συνεχώς το χρέος θα διωγγώνεται. Άρα πώς θα το ρυθμίσεις? Κανένας δημοσιογράφος των κεντρικών ΜΜΕ δεν ρώτησε έναν πρόεδρο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, ας πούμε. Εξήγησέ μας τον τρόπο με τον οποίο θα ρυθμιστούν. Δείξε μας. Διότι και η ρύθμιση δεν σημαίνει σταδιακή μείωση του χρέους. Όταν βλέπεις το χρέος της Νέας Δημοκρατίας να αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 10, 8, 15 εκατομμύρια, δεν είναι ρύθμιση αυτό. Και το ίδιο με το χρέος του ΠΑΣΟΚ. Όταν λοιπόν δημιουργούμε μονάδες αντιδημοκρατικής διαδικασίας, πώς θέλουμε αυτές να μεταγγίσουν δημοκρατικότητα στην κοινωνία? Να πω και ένα άλλο. Πώς παίρνουν τα κόμματα αποφάσεις για τη διαγραφή ενός στελέχους? Διότι πρέπει να υπάρχει και μια εσωτερική δημοκρατία. Τα να έχουν πειθαρχικά όργανα, κύριε Σήμερα. Δεν έχουν πειθαρχικά όργανα. Βεβαίως. Έχουν. Λειτουργούν. Προβλέπεται εκ του καταστατικού, τέλος πάντων, να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα αξιολογεί. Δηλαδή, πώς διαγράφει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ας πούμε, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας? Με ένα τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού, ο οποίος ήταν στο εξωτερικό και ο οποίος ενημερώθηκε από τον κύριο Δένδια ότι ο Μπογδάνος αυθαδίασε, ας πούμε, έβγαλε γλώσσα στο ΚΚΕ, το οποίο προηγουμένως είχε βρέσει όλο το ελληνικό κοινοβούλιο. Και τόλμησε ο Μπογδάνος να πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε, να δείτε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και διαγράφει με ένα τηλεφώνημα. Συνεδρίασε το πειθαρχικό όργανο. Πώς ελήφθησαν οι αποφάσεις? Υπάρχουν καταστατικά της συνεδρίασης? Εκλήθη, ας πούμε, σε απολογία ο υποδιαγραφήν? Διότι αυτό προβλέπει η λειτουργία ενός δίκαιου συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Να ακούσεις και τον άλλον. Συνέβη αυτό ποτέ στα κόμματα? Θυμάστε τη γνωστή ατάκα του Παπανδρέου? Έθεσε αυτόν εκτός κινήματος. Γιατί είχε πει κάτι που στενεχώρησε τον αρχηγό, ας πούμε. Έθεσε αυτόν εκτός. Και πώς τίθεται κάποιος εκτός? Με απόφαση του αρχηγού. Έτσι γουστάρω, αυτό κάνω. Καλά, αυτό είναι όμως και το γνωστό ανέκδοτο με τον Τζοχατζόπουλο. Το θυμάστε, φαντάζομαι, που ρωτούσε ο Άκης, ρωτούσε μάλλον ο Ανδρέας τον Άκη, Άκη, τι ώρα είναι, και απαντούσε ο Άκης ότι ώρα θέλετε εσείς, κύριε Πρόεδρε. Για να μην τεθεί εκτός κινήματος. Εκτός κινήματος κι αυτός, ναι, βέβαια. Τώρα τι σε χρειάζεται. Όταν λοιπόν ένα κόμμα ομνύει
στον διαχωρισμό των εξουσιών, δηλαδή σε μια βασική προϋπόθεση λειτουργίας της αστικής δημοκρατίας. Δεν θα έπρεπε να έχει, λέω εγώ τώρα, και στο εσωτερικό του διαχωρισμό των εξουσιών, δηλαδή το πειθαρχικό όργανο να συνεδριάζει με ένα συγκεκριμένο τύπο, δεν υπάρχει διαδικασία. Να μην μπορεί κάποιος να διαγραφεί έτσι επειδή δεν τον γουστάρει, ας πούμε, ο πρόεδρος. Να συνεδριάσει, να τεθεί υπόψη του οργάνου η παράβαση, ας πούμε, του κανονισμού, δηλαδή τι είπε ο υποδιαγραφή, ας πούμε, που είναι κόντρα στο καταστατικό, στις αξίες, στις αρχές του κόμματος, να γίνει μια διαδικασία ακροαματική, να κληθεί. Τώρα δηλαδή όλα αυτά μας τα λέτε, διότι η εθνική δημιουργία, έτσι, γιατί έτσι θα λέγεται, φαντάζομαι, η σύμπραξη η δική σας, του κυρίου Κρανιδιώτη και του κυρίου Μπογδάνου, έτσι, νομίζω πως την παρουσιάζεται και στις 18 Μαΐου στην Αθήνα. Ναι, την Τετάρτη θα λέγεται εθνική δημιουργία. Εθνική δημιουργία. Λοιπόν, ναι. Τα λέτε αυτά γιατί θέλετε να μας πείτε πως είναι δυνατόν να υπάρχουν και δεξιά κόμματα τα οποία θα έχουν και πιο δημοκρατικές διαδικασίες, εσωτερικές εννοώ, σε σύγκριση με αριστερά κόμματα, για παράδειγμα. Επειδή, υπάρχει και τέτοιο ενδεχόμενο. Επειδή η παρέμβασή μου δεν έχει τόσο πολιτικό χαρακτήρα όσο γενικότερο σχολιασμό, δεν έχει τόσο κομματικό, ωστόσο σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι εμείς προτείνουμε ένα διαφορετικό τρόπο πολιτικής λειτουργίας. Ναι. Ας πούμε, αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να λες όχι σε όλα. Κάποιος έχει δίκιο. Δηλαδή, εγώ ως περιφερειακός σύμβουλος στην θητεία της Δούρου έχω ψηφίσει παραπάνω από τα μισά που έφερνε ο ΣΥΡΙΖΑ προς ψήφιση. Διότι αφορούσαν τα περισσότερα, ξέρω εγώ, έργα, δημόσια έργα. Ναι. Δηλαδή, ένα αποχαιρετιστικό έργο δεν είναι δεξιό ή αριστερό. Είναι χρήσιμο ή μη χρήσιμο. Όταν είναι χρήσιμο, το ψηφίζεις. Καλά. Εγώ παραμένω όμως στο ερώτημά μου. Πιστεύετε δηλαδή πως είναι δυνατόν ένα δεξιό κόμμα όπως θα είναι η Εθνική Δημιουργία? Γιατί φαντάζομαι. Όχι, δεν είναι δεξιό. Γιατί να είναι δεξιό? Σιγά μην είστε και αριστεροί τώρα, τι εννοείτε δηλαδή, δεν είστε δεξί? Είναι βέβαια, έχει και πολλές αριστερές θέσεις, είναι ξεπερασμένα. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι τη χώρα τη διοικεί μια ολιγαρχία η οποία είναι σε μόνιμη διαπλοκή με όλες τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα αριστερό θετάτο, αλλά είναι πραγματικότητα. Όχι, δηλαδή, λέω, και αριστερά, λέω κύριε Τζίμερε, ότι ναι, σύμφωνοι, εντάξει, αλλά η φιλοσοφία, η πολιτική που ο καθένας θέλει τέλος πάντων να υπηρετήσει, τέλος πάντων να διακινήσει, καθορίζει και ορισμένα πράγματα, έτσι, για το πού τέλος πάντων εντάσσεται σε ένα, πώς το λένε και στο Πασόκ το λόγιο Βενιζέλου, σε ένα δημοκρατικό τόξο, συνταγματικό τόξο. Να σας πω δύο πράγματα της φιλοσοφίας και ας κρίνουν οι ακροατές. Ναι. Οι περισσότερες από τις θέσεις μας. Γιατί θέλω να πούμε και για τη Φιλανδία και τη Σουηδία, να ξέρετε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Δεν είναι πολιτικές θέσεις. Ναι. Είναι προϋποθέσεις λειτουργίας ενός σύγχρονου κράτους. Δηλαδή λέμε ισονομία και νομοκρατία. Τι θα πει νομοκρατία? Οι νόμοι να εφαρμόζονται. Πώς έλεγε ο Ροίδης πριν 150 χρόνια ότι πρέπει να υπάρχει ένας νόμος που να λέει να εφαρμόζονται όλοι οι άλλοι. Το ίδιο αίτημα υπάρχει και σήμερα. Ναι. Θα πρέπει οι νόμοι να εφαρμόζονται. Χωρίς να περνάνε από φίλτρα πολιτικά, γνωριμίας, κολλητηλικίου, ξέρω εγώ, να εφαρμόζονται απέναντι σε όλους τους Έλληνες με τον ίδιο τρόπο. Είναι αυτό πολιτική θέση? Είναι δεξιά ή αριστερή? Όχι, αυτό δεν είναι. Είναι υπόθεση ύπαρξης ενός κράτους. Αυτό δεν είναι. Υπάρχουν όμως χίλια δυο άλλα τα οποία καταδεικνύουν το πού ακριβώς κάθεται κανείς στο πολιτικό στερέωμα. Έτσι. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αν βάλουμε, ας πούμε, αν συζητήσουμε με όρους οικονομίας, εκεί θα καταλάβουμε πολλά πράγματα για το που τάσεται ο καθής. Έτσι δεν είναι? Στο φιλελεύθερο χώρο. Στο φιλελεύθερο χώρο, διότι το κράτος πρέπει να σου αφήνει χρήματα στην τσέπη για να έχεις προκοπή και να νοιάζεσαι την οικογένειά σου, το μέλλον σου, τα παιδιά σου. Δεν μπορεί να τα παίρνει όλα. Λοιπόν. Δεν μπορεί το κράτος δηλαδή να αφαιρεί το 70% των εισοδημάτων των Ελλήνων και να μην τους δίνει λογαριασμό. Αυτό δεν ξέρω, είναι αριστερό ή δεξιό? Τι είναι? Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται και στο ΝΑΤΟ, διότι όπως φαίνεται από εκεί που αυτή η συμμαχία ήταν για πολλά χρόνια σχεδόν ανενεργή, επιτρέψτε μου να πω, είναι δική μου αυθαίρετη εκτίμηση ίσως, εξαιτίας των καταστάσεων στην Ουκρανία και τα δεδομένα στη Ρωσία, επανενεργοποιήθηκε και μάλιστα ανθεί και δένει, έτσι, αυξάνεται και πληθύνεται. Φιλανδία και Σουηδία στο ΝΑΤΟ, έτσι. Και ένα τουρκικό παζάρι, κύριε Τζίμερε, για αυτήν την ένταξη, συν το γεγονός ότι τα τουρκικά F-16 θέλει ο κύριος Μπάιντεν να τα αναβαθμίσει και ζητά άδεια το Κογκρέσο, έτσι. Ναι, τώρα η Τουρκία γνωρίζουμε ότι έχει μια ιδιότυπη σχέση με τον ΝΑΤΟ. Ναι. Είναι μέλος της, αλλά κοιτάει και αλλού. Αλλού τρώει και πίνει και αλλού πάει και το δίνει, εν πάση περιπτώσει, που λέει και το λαϊκό, η λαϊκή παροιμία. Mm.
απειλεί ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, τα όπλα που παίρνει από το ΝΑΤΟ δεν έχει σκοπό να τα στρέψει εναντίον των εχθρών του ΝΑΤΟ, διότι τα πάει καλά και με τη Ρωσία, με τον σημερινό εχθρό του ΝΑΤΟ, αλλά με αυτά απειλεί ένα άλλο μέρος του ΝΑΤΟ. Είναι αυτή η ιδιότυπη, η μη φυσιολογική σχέση που έχει η Τουρκία με το ΝΑΤΟ και σε κάθε ευκαιρία προσπαθεί με τα παζάρια αυτά να πάρει και κάτι παραπάνω. Θα υποφέρουμε με αυτό το πράγμα για πολύ καιρό ακόμα. Θέλω να πιστεύω ότι η σημερινή, ας πούμε, συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών θα δώσει ένα μήνυμα τουλάχιστον, γιατί μέχρι τώρα μόνο μηνύματα δίνουν αυτές οι συναντήσεις. Όμως οι Φιλανδοί πάβουν να είναι υπό φιλανδοποίηση. Δηλαδή η φιλανδοποίηση ήταν ένας υποτιμητικός όρος που αναφερόταν σε ένα κράτος το οποίο δεν ασκούσε κυριαρχικά δικαιώματα γιατί φοβόταν τον άγριο γείτονα παραδίπλα. Και να θυμίσω ότι οι Φιλανδοί έχουν πικράν πείρα από αυτό το πράγμα, περίπου είχαν τη δική μας ιστορία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμάς μας επιτέθηκαν ο ολοκληρωτισμός του ναζισμού, σε εκείνους επιτέθηκε ο ολοκληρωτισμός του σταλινισμού. Και μάλιστα κατάφεραν για μεγάλο διάστημα να τους νικήσουν τους Ρώσους, πολεμώντας υπό συνθήκες κατάψυξης, ας πούμε, στα χιόνια της Φιλανδίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ουδετερότητα της Φιλανδίας έληξε, διότι η Ρωσία απέδειξε ότι είναι μια απειλή υπαρκτή. Δηλαδή δεν είναι ο ψυχρός πόλεμος που όλοι γνωρίζαν πως αν τον ξεκινούσαν θα υπήρχαν τεράστιες επιπτώσεις. Η Ρωσία φέρθηκε εξαιρετικά απερίσκεπτα, το έχω ξαναπεί αυτό, και εάν υπάρχει ένα κέρδος από αυτή τη σύραξη είναι ότι καταλαβαίνουμε όλοι πια πως δεν μπορεί κάποιος στον σύγχρονο κόσμο να είναι ο απόλυτος νικητής όπως ήταν, ξέρω εγώ, ο Χίτλερ όταν επιτέθηκε με τον εφηνιδιαστικό πόλεμο. Καλά, επιτρέψτε μου να πω, ποτέ Πολωνία, δεν ήταν ιστορικά ποτέ δεν υπήρχαν ολοκληρωτικές νίκες, έτσι. Δεν είναι μόνο τη σύγχρονη πραγματικότητα εξέλιξη αυτό. Θέλω να πω πως η ιστορία αποδείκνυε πάντοτε πως υπάρχουν εκφάνσεις στις σειράξεις, έτσι, οι οποίες ο καθένας μπορεί να τις ερμηνεύσει με μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Έτσι κι αλλιώς. Εξαρτάται από ποια πλευρά είναι ο καθένας, δηλαδή. Ναι, αυτό οφειλόταν στον ηρωισμό κάποιων μικρών κρατών. Ενώ τώρα ένα μεγάλο κράτος που επιτίθεται σε ένα μικρό θα είναι σίγουρο ότι θα υποστεί συντριπτικά πλήγματα, διότι χρειάζεται ένας τηλεκατευθυνόμενος πύραυλος με λέιζερ που μπορεί να πυροδοτηθεί από οποιοδήποτε ένα σημείο. Ένα κουμπί υπόθεση. Δηλαδή και στο Μονακό να επιτίθονταν η Ρωσία, θα μπορούσε το Μονακό να τη σβηθεί σε όλα τα πλοία. 15 πύραυλοι, ας πούμε, 15 πλοία. Ναι. Δεν είναι αυτό που έπρεπε να έχεις μια τεράστια δύναμη πυρός ώστε κάποια σφαίρα να πάει στο στόχο ή κάποια οβίδα να πάει στο στόχο. Ναι. Τα τηλεκατευθυνόμενα με GPS και ακτίνες λέιζερ χτυπάν κατευθείαν το στόχο. Ναι. Άρα ένα μικρό κράτος μπορεί να επιφέρει συντριπτικά πλήγματα σε ένα μεγάλο κράτος. Και αυτό ας το έχουμε στο μυαλό μας, διότι αφορά και τη σχέση μας με την Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία ξέρει ότι σε περίπτωση που αυτή προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο, τα πλήγματα στο εσωτερικό της, ειδικά με τα Ραφάλ, τα Ραφάλ είναι υπερόπλο σε αυτή την υπόθεση, μπορεί να είναι συντριπτικά. Δηλαδή τις πρώτες ώρες του πολέμου να καταστραφεί το 50% της βιομηχανίας ή των αμυντικών συστημάτων της Τουρκίας. Ναι, δεν είναι μόνο τα Ραφάλ, είναι και οι φρεγάτες και ο εξοπλισμός ο καινούριος. Άρα βλέπουμε ότι ο πόλεμος δεν είναι καλή πρακτική για να λύσει θέματα. Δηλαδή το διαπιστώσαμε με φρίκη με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ναι, βέβαια. Και κάποιο άλλο τρόπο θα πρέπει να βρουν τα κράτη. Δεν ξέρω αν είναι διπλωματία ή αν είναι, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή να πολεμάνε οι hackers, ας πούμε. Να μαζεύονται 10 κομπιουτεράδες από το ένα κράτος και 10 από το άλλο. Καλά, δεν βλέπετε, στην πόλεμο. Γερμανία δήλωσαν, προτρέπουν τον κόσμο να φροντίσει για προμήθειες διότι φοβούνται κυβερνοεπιθέσεις, έτσι. Στη Γερμανία. Ναι, έχουν αλλάξει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας βγήκε και έκανε δηλώσεις προτρέποντας τον κόσμο να πάρει προμήθειες σπίτι του. Αν γινόταν αυτό στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε, θα γινόταν σε αυτή τη χώρα. Ναι, θα είχαν αδειάσει τα σούπερ μάρκετ σε μια ώρα. Εγώ λέω ότι καλό είναι να έχουμε προμήθειες, διότι θα υπάρξει επισητιστική κρίση οπωσδήποτε. Δεν θα το αποφύγουμε αυτό. Από το Σεπτέμβριο και μετά μπορεί να σκάσει μύτη και νωρίτερα. Θα υπάρξει επισητιστική κρίση. Άρα, ό,τι μπορεί κάποιο να έχει μια καβάζα που να κρατάει, καλό είναι. Τι θα πει να κρατάει. Αλλά ξαναλέω ότι αυτός ο πόλεμος δείχνει ότι ο πόλεμος πια στη σύγχρονη εποχή με τη μεγάλη πρόοδο τεχνολογίας δεν είναι λύση για οτιδήποτε. Ποτέ δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ποτέ δεν ήταν. Τώρα ακόμα μια φορά παραπάνω. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό πρωινό.